Νομίζεις. Τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Όχι, για να μπαίνουν και κάποια πράγματα στήσεις. Γιατί το παιδί είναι καλό. Και εσύ τι σε βάλαμε προς τα άλλα. Να τον αφήναμε να μείνει. Το παιδί είχαμε μπει στη μέση και θα είχαμε φέρει τη δεκόνη. Εγώ το τελειωτικό χτύπημα θα είναι αν μια μέρα το χτυπήσω τηλέφωνο και του πω ή φούσκομαι από τις μπύρες ή είμαι έγκυος. Νομίζω εκεί θα λιποθυμήσει ο Γρηγόρης. Πιο πολύ και από τη μάνα μου την αρχοντία το αισθάνομαι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Θέλω να γυρίσεις πίσω το χρόνο. Ποια χρόνια πρώτο δουλέψαμε μαζί, ρε Κατερίνα? 2000. Πρώτη τελευταία σου στο πάω Αντένα. 2000 πόσο ήταν εγώ. Η τελευταία μας χρονιά στον Αντένα. Ένα φύγαμε το 5. Ποιο το 5, το 5 φύγαμε, το 5 ήρθαμε εδώ. Με τους Ολυμπιακούς μαζί. Το 4-5 ήταν τελευταία μας χρονιά. Ναι. Εσύ τότε ήρθες. Το 4-5 ήρθα μαζί με τη Δάδα, σαν το Μελισανίδη. Όχι, πολύ και... Το 3-2. Το 2-3. Ήμασταν ακόμα στο... Το 4-5 ήταν το τελευταίο πλατό που δουλέψαμε. Όταν πρώτη φορά φύγαμε και ήρθαμε εδώ στο... Στο Κάπα. Πού είναι ακόμα ο Αντένα, στο Κάπα. Εσύ ήσουν και Αγίου Θωμά. Α, μπράβο, ήμουν και Αγίου Θωμά. Στο ιστορικό κτίριο. Α, ναι, έκανα και μια χρονιά Αγίου Θωμά. Πρέπει να ήσουν το 2003. Το 2003-2004, το 2004-2005 φύγαμε. Ναι. Το μαύρο 2003 που λένε και στην πολιτική. Ναι, το 2003. Που ήρθε εκεί η Ελένη, θα το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι που την είχε φέρει ο Σταματόπουλος στο καμαρίνι εκείνο, στην Αγίου Θωμά, το τόσο. Ένα φρίκουλο, μόνο μολότοφ δεν είχε στην τσάντα. Αγρίμη μου, εσύ. Αγριμάκι. Και τώρα τη βλέπει με τα ροζάκια, δεν σε σώζει. Καλά, μην νομίζει. Απλά τη μολότοφ βάλω για να ζεστάρω το κοκκινιστό. Δεν ξέρω με ποια είναι. Φρίκουλο τον έριξε. Φρίκουλο, ναι, είχα πάει στο καμαρίνι. Συζητάγαμε ότι είχα κάποια άλλα προβλήματα. Με θυμάσαι, Ελένη. Πρεάστα και τα θέματα. Όχι, η πρώτη σου φορά όμως την εκπομπή τη θυμάσαι. Τη θυμάμαι, διότι. Αισθάνθηκες εντός εκπομπής αμέσως. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήσουν τόσο διαφορετικοί από όλους μας. Θυμάμαι γιατί με έψελνο που νέντης μετά στη διαδρομή και σου είπα μην τα ανοίξεις το τριανταφυλάκι σου. Μίλαγες. Με τι έλεγες. Θυμάμαι είχαμε πάει με τον Βουνέντη. Μας είχε ακούσει το ραδιόφωνο η Ελένη, η τρελή του χωριού κυρίες και κύριοι, η οποία λέει αυτοί που μιλάνε ποιοι είναι στο ραδιόφωνο. Ο Βουνέντης με τη Ζαριφά, ωραία, πέστε τους να έρθουν μια βόλτα αύριο. Τρελή. Και θυμάμαι που είχαμε γυρίσει και μου λέει ο Βουνέντης, δηλαδή ξεκινάς. Γιατί είχαμε. Μου λέει, ωραία, μου λέει θα τα πούμε αύριο. Έγινε, της λέω, θα τα πούμε. Κάπως έτσι έκλεισε. Κάπως τόσο έτσι, πολύ σοβαρά επαγγελματικά. Και από τότε έτσι σοβαρά κλείνω τα επαγγελματικά μου. Επίσημα. Επίσημα, ναι. Τώρα, πόσα χρόνια δουλεύεις σαν παρουσιάστρια, Κατερίνα? Σαν παρουσιάστρια, λέει. Αλλάζει φωνή, ρε παιδιά. Από τότε που πήγα στο πρωινό μου και κλείνεις. Στο Λιάκα, άλλαξαν όλα. Από τότε πήγα στο πρωινό μου, ναι, γιατί έπρεπε να την πω στον κύριο που πάει στις Κάνες. Σαν παρουσιάστρια, τώρα πρέπει να έχω κλείσει τη δεκαετία. Δεν φαίνεται, βέβαια. Πότε, ρε παιδί μου, γιατί εδώ πέρα ξεκίνησες εσύ, πριν από εμάς. Ήσουν εδώ, στον Αλφα, Sky τότε. Πώς ήτανε? Sky, Αλφα, Sky. Παιδιά, Sky. Πόσα χρόνια δουλεύεις σαν παρουσιάστρια, γιατί έχεις δουλέψει, ας τα χρόνια σαν δημοσιογράφος μόνο, πίσω από τις κάμερες. Σωστά. Το μπροστά με ενδιαφέρει. Πριν από το 3-4. Εσύ που ξεκίνησε, ποια εκπομπή πρώτα βγήκε? Εγώ η πρώτη εκπομπή που βγήκα ήταν στην Ανά Δούκα Παλετσάκη, δεν ξέρω που να παρκάρω το επίθετο, και λεγόταν Πυργινή και Θάλασσα. Και τι έκανες εκεί? Ακούστε τώρα, ήμουνα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη σχολή μου. Λεγόταν Sky Rock, έπαιζα Φριόνια. Γκάγκα. Όταν λέμε Φριόνια, το πιο light που έπαιζε ήταν Metallica, τύπου Φλόρι. Και ενώ πήγαινα εκεί με το Perfecto και τις 44 κονκάρδες, η Νανά του Καπαλετσάκη μου λέει, θες να έρθει να δοκιμάσεις, μου λέει, και στην τηλεόραση. Λέω, ωστή. Και θυμάμαι με είχε βγάλει μαζί εμένα με άλλα δύο παιδιά. Παιδιά, αν το δείτε αυτό το βίντεο, κάπου υπάρχει Ελένη, πρέπει να σου στείλω DVD καλοκαίρι. Εκεί να δει τα άχλα γέλια. Διότι είμαι με μαλλί τόσο, το φρύδι ακόμα ενωμένο σαν τη Σελήνη που ψάχνει να λέει. Και μιλάω έτσι. Δεν υπάρχει εξωκρατεία. Και ξαφνικά μου βγαίνει μια κόρνα από μέσα, σαν τρόπο ότι δεν. Πιστεύω ότι στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει αξιοκρατία, ξύλο και να του δίνουν όλου. Είσαι άγχος εσύ. Όχι, δεν ήταν άγχος, ήταν η κανονική μου φωνή. Λυπάμαι που το λέω. Το δε μαλλί από το πλάνο δεν φαίνεται. Δηλαδή, ο Βλαδίμηρος Σιρακιάς μπροστά μου είναι Γιούλ Μπρίνερ. Έτσι δεν υπάρχει, είναι τόση. Και ενωμένο το φρύδι, τόση τρίχα τότε. Και τι έκανε εκεί, δηλαδή, ήσουν αποτρίχωση κατά μία. Συμπαρουσιάστρια. Όχι, πήγα ως ρεπόρτερ. Και μετά, σταδιακά. Όχι, παρουσιάστρια πες. Παρουσιάστρια, εντάξει τώρα, παρουσιάστρια. Ποτέ. Κεντρική 6 μήνες. Φρέας και κεντρική με παρουσιάστρια, να βγαίνεις μπροστά σε μια παρουσιάστρια κουμπή. Να βγαίνω μπροστά, πρώτη φορά βγήκα στο... Α, εκεί, Δημήτρης Μάρκος, αληθινές ιστορίες. Συμπαρουσιάζατε. Έβγαινα μαζί στο κοινό με το θέμα μου, δηλαδή. Καλησπέρα, η κότα της διπλανής με κοιτάει με ύφος. Ωραία. Λάτε, γελάτε. Αλλά το έχω βγάλει αυτό το θέμα. Έλα ρε εσύ, φοβερό, αλήθεια. Αλλά το καλύτερο μου θέμα, παιδιά, δουλεύω. Ναι, με κοιτάει κότα της διπλανής. Τι λέτε, κυρία μου, αυτό είναι σοβαρό θέμα. Ερχόμαστε να το καλύψω, λέει. Και συνέντευξη με την κότα έχω κάνει. Έλα, Κατερίνα. Γιατί κοιτάτε μία φως τη γειτόνισσα. Αλλά το καλύτερο μου θέμα, κυρίες και κύριοι μου, έφυγε μία γιαγιά. Εγώ είχα και μία ευαισθησία.
Και πάω κάτω να την καλύψω. Κλαίμε όλοι, χτυπιόμαστε. Γιαγιούλα, η κακομοίρα. Μου λέει η γιαγιά, κέρδισε ένα λαχείο και μου το έκλεψε η οικογένεια. Τι λέτε, κυρία μου, τι λέω, θα ορμήσω εγώ, μη φοβάστε. Ήμουνα και τότε για να ορμάω. Και μου λένε, με παίρνω την οικογένεια, τη λέω, ρε παιδιά, θεός, επειδή έχει συγχωρεθεί, γι' αυτό τα λέω. Ναι, παιδιά, ήρθε η κυρία, λέω, εδώ πέρα και μας κατήγγειλε αυτό και αυτό. Μου λέει, ποια κυρία, είδα μια κυρία με μαύρο φουστανάκι, μαντιλάκι, να κλαίμε όλοι τώρα. Και ανακαλύπτω ότι η γιαγιά είναι αρχηγός μιας μαφίας. Έλα τώρα. Ναι, όπου φεύγει, Ελένη, και την παίρνω από πίσω για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα σας μιλάω ιστορικές στιγμές. Και βλέπω που πετάει τη ρόμπα και από μέσα φοράει τζιν και περπατάει έτσι. Άσε μας, ρε Κατερίνα. Άσε μας. Είναι παιδί μου, αφού συνείδηση υπόπτει η ταινία. Σου μιλάω, δεν υπήρχε εξωκρατία τότε. Τα έχω καλύψει αυτά. Τι συζητάς τώρα. Πόσες φωνές έχεις. 500, δεν έχω καλύψει τα νεκροπαθή. Και για ένα λαμόγιο δηλαδή. Λαμόγιο, λαμόγιο.